κατευναστικό του Υπουργού Οικονομικών κ. Αλέκου Παπαδόπουλου και του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. Γιαννίτση μπορεί να μην μπήκαν στην ουσία του ασφαλιστικού, αλλά προσπάθησαν να υποστηρίξουν με πολιτικά επιχειρήματα τις θέσεις τους. Ο κ. Τζουμάκας, τον οποίο το Οικονομικό Επιτελείο πλην των άλλων κατηγορεί ότι διεχέτευσε σκοπίμως την είδηση της χθεσινής μυστικής υποτίθεται πολιτικής σύσκεψης στα μέσα ενημέρωσης, σαφώς ενισχυμένος από την πρωθυπουργική δήλωση περί ανάγκης τόνωσης του κοινωνικού προσώπου του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στις απόψεις του και έκανε λόγο για τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των συντάξεων. Ο ίδιος μάλιστα δεν διστάζει στις συναδέλφους του, αλλά και σε δημοσιογράφους, να αγνοεί την επιχειρηματολογία του κ. Παπαντονίου και να δηλώνει ότι θα προχωρήσει με βάση την πρωθυπουργική κάλυψη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας πάντως, ο οποίος εμφανίζεται και αυτός ανυποχώρητο στο θέμα, υπογράμμισε ότι ούτε οικονομικά είναι ορθό, αλλά και ούτε πολιτικά συμφέρει να ανοίξει η κυβέρνηση τώρα ασφαλιστικό ζήτημα. Πρώτον, διότι αποτελεί αντικίνητρο αλλά και αντιπαραγωγικό στοιχείο να εξισωθούν οι αυξήσεις των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων με τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεύτερον, υποστηρίζει ο κ. Παπαντονίου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξει ένα τόσο καυτό θέμα η κυβέρνηση όπως το ασφαλιστικό, τη στιγμή που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό μπορεί να οδηγήσουν το σύστημα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το 2000. Στο ίδιο κλίμα κινείται και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπαδόπουλος, χωρίς όμως να αποτελεί αυτός το επίκεντρο των αντιδράσεων από τον κ. Τζουμάκα. Ωστόσο, τονίζει ξεκάθαρα ότι υπό τις συνθήκες αυτές και με περαιτέρω επιβάρηση ορισμένων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δραχμών, δεν μπορεί να καταρτιστεί αξιόπιστος προϋπολογισμός. Πάντως, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης θεωρεί δεδομένες τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους για το 1996, γύρω στο 3,5 με 4% και 3,5 με 4% το δεύτερο εξάμηνο το υπολογίζει, δέσμευση την οποία είχε αναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Φεβρουάριο. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στα μεγάλα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει ο Sky. Τις τελευταίες ημέρες, τοξικομανείς που μιλούν στην εκπομπή Εν Θερμό κάνουν εκκλήσεις για να μπουν σε ιδρύματα. Χθες, στην ίδια εκπομπή, ο 35χρονος Κώστας Θετικός, πατέρας δύο παιδιών, χρήστης σκληρών ναρκωτικών ουσιών εδώ και 6 χρόνια, ζητάει με απόγνωση να μπει σε μια θεραπευτική κοινότητα. Είχαμε προγραμματίσει να έχουμε ζωντανή συνομιλία με εκπρόσωπο του περιπτέρου 18 άνω, αλλά δυστυχώς ματαιώθηκε. Για σήμερα θα έχουμε αύριο εκπρόσωπο της κοινότητας. Να δούμε όμως την δραματική ιστορία του Κώστα Θετικού. Κώστα, πόσα χρόνια τοξικομανείς είσαι? Εγώ κάνω χρήση αλκοόλ και μαύρο από 15 χρονών. Αλλά δεν ήμουν εξαρτημένος, δηλαδή, σε άσχημη μορφή. Η εξάρτηση μεγάλη ήρθε από την μέρα που χώρισα, στα 30 μου, 29 με 30. Ήμουν παντρεμένος κάποια χρονιά, 6 χρονιά. Έχω δύο παιδάκια. Το γιο μου και έχω ένα γιο και μια κόρη. Ο γιος μου είναι 12 χρόνια, τώρα και η κόρη μου είναι 6. Είμαι χωρισμένος. Όπως σας είπα, η πρώην γυναίκα μου μένει εδώ στην Παλίνη. Έχω 3 χρόνια να δω το γιο μου. Θα σκέφτεσαι τα παιδιά σου? Κάθε μέρα και συνέχεια κάθε μέρα. Δεν μπορώ να τα δω. Νιώθω στην απόρριψη από τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους του γύρου μου, από τους συγγενείς μου. Από την πρώην γυναίκα μου, δεν μπορώ να δω τα παιδιά μου. Και όλα αυτά με ξαναστέλνουν ξανά στη χρήση. Δηλαδή και να θέλω να σταματήσω δεν μπορώ. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο στο σπίτι μου και το μόνο που με κάνουν είναι με απειλούν και άμα ξαναπείτε το πίσω θα με χτυπήσουν, θα καλέσουν την αστυνομία. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω καθόλου μαζί τους. Αυτή τη στιγμή που με βλέπετε είναι με καλοκαιρινά ρούχα. Σε 10 μέρες θα χειμωνιάσει. Εγώ θα είμαι στην ξεφύλα μέσα και ένα σκουλάρι παπούτσα που φοράω εγώ. Αυτά είναι. Εχθές το βράδυ είχα πέσει σε κόμμα στην Ομόνια, παράλληλα να πεθάνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, παιδιά, δεν έχω κλέψει. Ακόμα δεν έχω κλέψει. Ακόμα αυτή τη στιγμή ζητιανεύω. Και το πράγμα, γι' αυτό το πράγμα που νιώθω από τους άλλους, μόλις τους λέω ότι είμαι χρήστης, νιώθω μια απόρριψη, μια ξεφτύλα. Με πετάνε πέρα αμέσως. Μου λένε φύγε από εδώ. Ούτε ένα πια το φαΐ δεν μου δίνουν. Εγώ αυτό που θέλω πρώτα απ' όλα είναι θέλω γιατί οι δικοί μου άνθρωποι με έχουν απολύσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί με έχουν εξεφύγει με αυτόν τον τρόπο, γιατί με πέτασαν στον δρόμο, αφού ξέρουν ότι θα πεθάνω στον δρόμο. Ξέρουν ή φυλακή θα πάω ή θα πεθάνω. Μου λένε αν δεν βρες μια δουλειά. Δουλειά δεν μου δίνει κανένας. Πάω στον Πειραιά να βρω να πω να μπαρκάρω γιατί όπως σας είπα είμαι 8 χρόνια ναυτικός.
Και πας στους πρακτόρους και τι μου ζητάνε οι πρακτόροι. 200, δώσε μας 200 χιλιάρια για να φύγεις. Εγώ θέλω να φύγω σε κοινότητα. Μου λένε περίμενα και δεν είσαι έτοιμος και δεν είσαι έτοιμος και δεν είσαι έτοιμος. Τι πρέπει να κάνω τελικά για να είμαι έτοιμος να πάω στην κοινότητα. Τι πρέπει να κάνω τελικά, να πάω στο κέντρο ενημέρωση δηλαδή για να πάρω, να μου δώσουν 10 τσιγάρα να καμίσω και να πιω το φάι και αυτό είναι εντάξει και να μετά να είμαι στον δρόμο τελικά και στην Ιδαβιντήλα. Δεν σου πάει λίγο να πεθάνω, πριν 15 μέρες πάει λίγο να πεθάνω. Είχα 15 μέρες καθαρός τώρα. Και όλη αυτή την προσπάθεια την έκανε για να πω στην κοινότητα. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Μια μεγάλη συναυλία έγινε χθες βράδυ στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων του Φώτη Ανογιαννάκη. Μερικοί από τους μεγαλύτερους σύγχρονους ερμηνευτές τραγούδησαν μια σειρά από ανέκδοτα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεκρεπόντη. Ήταν μια σπουδαία βραδιά για δύο μεγάλους δημιουργούς. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνη, η Τάνια Τσανακλίδου, η Αφροδίτη Μάνου, ο Κώστας Θωμαίδης, ο Λουκιανός Κυλαδόνης, ο Λαμπρέντης Μαχαιρίτσας και η Ελένη Τσελιγοπούλου παρουσίασαν το δίσκο Κάτω από ένα κουνουπίδι που δημιούργησαν ο Μάνος Λοΐζος και ο Γιάννης Νεκρεπόντης εδώ και χρόνια, αλλά κυκλοφορεί μόλις αυτές τις ημέρες. Είμαι από τη γενιά που μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του Μάνου. Είμαι από εκείνη τη γενιά που κλάψαμε με τα τραγούδια του, γελάσαμε, χορέψαμε. Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου οφείλω να ευχαριστώ στον Μάνο του Λοΐζου που ακόμα και τώρα ύστερα από τόσο και χρόνια που έχει φύγει υπάρχει υλικό για να τροφοδοτήσει με αυτό τα παιδιά, να τροφοδοτήσει με τρυφερότητα και αγάπη. Πρόκειται για ένα δίσκο με παιδικά τραγούδια που είναι όμως φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορούν να τα ακούν και οι μεγαλύτεροι. Στο τέλος της βραδιάς όλοι οι ερμηνευτές τραγούσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μάνου Λοΐζου. Στην ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε χθες με 3-1 τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια και πλησίασε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 5ης αγωνιστικής, πάντως ο πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός και ακολουθούν ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός. Παραβάκος εκτελεί αυτό το φάουλ. Καλοδηγισμένο κεφαλιά γκολ. 1-0 λοιπόν. Προηγείται η ΑΕΚ με τον γκολ από τον Χρήστο Μαλαδένη. Στολτίδη στη σέντρα για τον Μυρτσέκη. Κεφαλιά γκολ. 1-1 ο Ηρακλής ισοφαρίζει μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια. Δημήτρης Αραβάκος για αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Τάρτας κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει με τα αριστερό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Τάρτα. Σαβεύσκι. Έχει χώρο ο Σαβεύσκι. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πλασάρει και η μπάλα γκολ. 3-1 για την ΑΕΚ με τον Τόνι Σαβεύσκι με αυτή την καταπληκτική προσπάθεια. Πολλές συγκινήσεις πρόσφεραν στους φιλάθλους οι αγώνες της πρεμιέρας του 4ου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Η μεγάλη έκπληξη ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 77-76 μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ας δούμε όμως ένα βίντεο σχετικό με την επόμενη μέρα για τις ομάδες της Α1. Πρωτάθλημα μπάσκετ 3 και 4 ταχυτήτων με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί το Ολυμπιακού στο Φάλιρο και τον Πανιόνιο να απειλεί με ήττα επί 39 λεπτό τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι. Μάλλον όχι. Η πρεμιέρα του 4ου επαγγελματικού πρωταθλήματος επιτάσσει επαναπροσδιορισμό των αρχικών προβλέψεων και φαβορεί και outsiders και ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή ακόμα και με τον Παπάγου να απειλεί με ήττα τον Ευρωπαίο Ηρακλή και συνοικία των στρατηγών. Επόμενη μέρα είπατε στον Ολυμπιακό να ζητούν την ηρεμία μετά την τρικυμία που προκάλεσε ο ΠΑΟΚ και στον υπολόγιζε μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ στο κύπελο και ποντάρουν στην παράδοση που τίνει να δημιουργηθεί την πρεμιέρα ήττα και πρόπερση από τη Δάφνη και πέρυσι από τον Παναθηναϊκό στο κύπελο για τη δύσκολη συνέχεια. Δικαιολογημένη εφορία στον ΠΑΟΚ που στηρίχθηκε στον Αλεξανδρή και μέσω του Μουρζόγλου έφτασε στη νίκη βόμβα στην πρεμιέρα. Η σοβαρότητα και η δουλειά είναι το σχήμα κατά τεθέν των Θεσσαλονικαίων στις επόμενες αγωνιστικές. Ο Μαλίκοβιτς συνεχίζει τα μαθήματα άμυνα στον Παναθηναϊκό και την προσπάθεια να φτιάξει ομάδα αφού παίκτε σίγουρα έχει. Ο Ιβκοβιτς είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τα μωρά του που έφτασαν στην πηγή, νερό όμως δεν ήπιαν. Λάθη τέλος προς τα ζωμίσια στους παίκτες του Παπάγου, τους οποίους προτρέπει να βελτιωθούν μετά το μάτς με τον Ηρακλή, το οποίο έδειξαν μέρος των δυνατοτήτων τους. Όσο για τον Ηρακλή, κάτι κούραση, κάτι παράλληλες υποχρεώσεις Ελλάδα και Ευρώπη, πονοκεφαλιάζουν, δεν ανησυχούν όμως το Σούμποτι. Παπαδόπουλος και Ποδαράς έριξαν την ΑΕΚ στο ΜΕΤ, η εμφάνιση όμως δεν ικανοποίησε τον Τζούροβιτς, αντίθετα με τους αμπελοκίτες που κινήθησαν χωρίς αποτέλεσμα την ομάδα του Σέρβου Κότς στο σκορ.
Το κάτι παραπάνω δεν είδε από τους παίκτες του Σούλη Μαρκόπουλος απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας που δεν έπαιξε όσο σοβαρά θα έπρεπε σύμφωνα με τον Πετρόπουλο. Πολλά περισσότερα περιμένουν στη Λάρισα από την ομάδα του Μπατινιάρεβιτς που έδειξε να έχει ψυχικές και σωματικές δυνάμεις απέναντι στο Ηράκλειο που μπορεί να έχασε τη μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο. Στόχος η εντός έδρας νίκη με αντίπαλο τους αμπελοκήπους. Διπλή ικανοποίηση στο Περιστέρι από την εμφάνιση αλλά και την νίκη κόντρα στο Σπόρτινγκ που σκέφτεται τον επαναληπτικό αγώνα με τη Βερική Καρενιό για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Κόρα. Πρώτο δείγμα λοιπόν θετικό στην πρεμιέρα της Α1 και πέτε συνέχεια. Και να κλείσουμε την πρώτη σας ενημέρωση με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Καλός θα είναι ο καιρός ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Πιο αναλυτικά, με εξαίρεση τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, όπου εκεί θα υπάρχουν λίγες τοπικές νεφώσεις, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει και στα δυτικά η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάει τα 6 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, θα κυμανθεί στα μεν βόρεια επιρροτικά από 7 μέχρι 22 βαθμούς, στα δυτικά από 12 μέχρι 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά από 12 μέχρι 23 βαθμούς και τέλος στα νησιά του Αιγαίου από 15 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ στο Σαρονικό και θερμοκρασία που στην πόλη θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, με βόρειους σε γενικές γραμμές, εξασθενημένους όμως ανέμους και θερμοκρασία που στην πόλη θα κυμανθεί από 12 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στη 1:30. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα.